αν υπάρχει λόγος, αν θα ωφελήσει, το αντιπαγετικό ύφασμα μπορεί να βοηθήσει κάποια ευαίσθητα φυτά από το κρύο, είτε αυτό έχει να κάνει με ερασιτέχνες, εραστές του φυτού, είτε έχει να κάνει και με παραγωγούς ακόμα. Αυτό το υλικό μπορεί να επιφέρει προημότητα στους επαγγελματίες σε μια σπορά η οποία μπορεί να γίνει νωρίτερα από την ώρα της, για να μπορέσει να έχει κάποιος στο κενό της αγοράς πάνω κάποια παραγωγή από κάποια λαχανικά, ας πούμε, φυλλώδη και άλλα. Τώρα σε δέντρα, καταρχάς να σκεφτούμε αυτό που θέλουμε να προστατεύσουμε, πώς έχει συμπεριφερθεί τα προηγούμενα χρόνια. Αν δηλαδή ένα φυτό κατάφερε και την έβγαλε, που λέμε, ας πούμε, άντεξε χαμηλές θερμοκρασίες τα προηγούμενα χρόνια, θα τα καταφέρει λογικά και φέτος. Αν όμως έχει ζοριστεί, και ειδικά έτσι τα πιο ευαίσθητα, όχι την ελιά, αλλά ένα φυτό όταν ζορίζεται από το κρύο, όταν παθαίνει προβλήματα από τις χαμηλές θερμοκρασίες, θα ξεκινήσει από τα πιο ευαίσθητα τμήματά του, τα λεπτά κλαδάκια, αυτά θα χαλάσουν πρώτα, ο καρπός, τα λουλούδια, αυτά θα χαλάσουν πρώτα, και μετά όσο το κρύο μεγαλώνει, είναι πιο έντονο, και όσο το φυτό είναι πιο ευαίσθητο, μπορεί να δούμε να χαλάνε και τα κλαδάκια του, και σταδιακά να δούμε και κυριοβραχίονες και κορμός. Αν χαλάσουν αυτά, τότε έχουμε μεγάλο πρόβλημα. Σε εμάς στην περιοχή μας, όσον αφορά το κρύο, εντάξει, είναι πολλά λουλούδια τα οποία είναι ευαίσθητα, και τη μικρή ή μεγάλη μάχη τη δίνουν οι άνδρες και γυναίκες που ασχολούνται με τα λουλούδια. Διάφορα, πολλά λουλούδια είναι ευαίσθητα στο κρύο. Ενδιαφέρον όμως υπάρχει και στα νεαρά, κυρίως δέντρα εσπυριδοειδών, κυρίως τη λεμονιά, στα λίγα αβοκάντο τα οποία έχουν φυτευτεί στο νησί μας και σε προστατευμένα μέρη δεν τα πάνε άσχημα γενικά, και κατ' εξαίρεση σε κάποια άλλα φυτά έτσι ευαισθητούλια στο κρύο. Τα υλικά αυτά βγαίνουν σε διάφορες διαστάσεις. Άλλες φορές τα συναντάμε σε ρολό όπως αυτό, άλλες φορές τα συναντάμε και κομμένα έτοιμα για να τα βάλουμε στα φυτά. Έχουν διαφορετικά πάχη, το συγκεκριμένο δεν είναι πολύ, πολύ πυκνό, έχει και πυκνότερα από αυτό. Δεν είναι, εντάξει, το κόστος τους δεν είναι ιδιαίτερα υψηλό, αλλά όσο πιο παχή είναι τόσο πιο θετικό είναι. Ναι, μπορεί να βοηθήσουν, είναι το υλικό τέτοιο που αναπνέει κιόλας το φύλλο. Δεν ξεχνάμε ότι τα φυτά που πάμε να προστατεύσουμε είναι ζωντανοί οργανισμοί. Όπως κρυώνουν, έτσι αναπνέουν, έτσι κάνουν όλες τις δραστηριότητες που κάνει ένας ζωντανός οργανισμός. Οι παραγωγοί δίνουν, ειδικά οι λεμονοπαραγωγοί, δίνουν κάθε χρόνο, κάθε χειμώνα, τη δικιά τους μάχη με τα καιρικά φαινόμενα. Είναι συνεχώς, βλέπουν τις θερμοκρασίες και το τι έρχεται κάθε φορά. Και πολλοί από αυτούς είναι ετοιμοπόλεμοι. Αν χρειαστεί και η θερμοκρασία τη δούμε να πέφτει κάτω από τους 0, όπως είχαμε πέρυσι ένα όψιμο εσπαγητό εκεί πέρα, να δώσουν μια μεγάλη μάχη με τα καιρικά φαινόμενα, και αυτό γίνεται με ανεμομίκτες που ανακατεύουν τον αέρα. Μεγάλα είναι, κάνετε σαν ανεμογεννήτριες μικρές, ας το πούμε. Γίνεται μια ανάδευση του αέρα και φέρνει στο κάτω πάνω προσπάθεια. Γίνεται με τη διαβροχή των δέντρων με νερό, γιατί το νερό έχει μια θερμοχωρητικότητα δικιά του και μπορεί και βοηθάει τα φαινόμενα. Γίνεται με κάποιους ψεκασμούς, με προστατευτικά σκευάσματα απέναντι στο κρύο να δώσουν στα φυτά αντοχές παραπάνω. Γίνεται και με την καύση κάποιων υλικών, όπως είναι άχυρα, όπως είναι όμως και άλλα υλικά που δεν είναι και περιβαλλοντικά τόσο καλά, όπως τα πλαστικά. Είναι μια μάχη, αλλά αυτό αφορά τους επαγγελματίες, κυρίως λιμονοπαραγωγούς.